Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με σιτία και με τον κύριο Νίκο Χατζηδάκη. Με την ιδιότητα ο κύριος Χατζηδάκης του Προέδρου της Κοινότητας του Παλεκάστρου. Αυτό που είπα και στην αρχή, στον πρόλογό μου. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται η κορύφωση της κίνησης. Πάμε να μεταφέρουμε το κλίμα, πάμε να πούμε μια καλησπέρα, πάμε να μεταφέρουμε την εικόνα εκεί από την περιοχή του Παλεκάστρου. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Αγαπητέ Νίκο, γεια σου. Καλή εβδομάδα. Είστε ξεχωριστός και μόνο το χαμόγελό σας και ο πρόλογός σας τα λέει όλα γενικά. Για να μας μεταφέρετε ένα θετικό κλίμα εκεί από το Παλέκαστρο. Αν δεν χαμογελούμε, αυτό μας έχει μείνει στο κλίμα αυτό. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη διάσημη παραλία του Κουρεμένου. Στη διάσημη παραλία για σέρφινγκ που την ξέρετε όλοι. Ναι, βέβαια. Στην Κρήτη πλέον, στην Ελλάδα. Στην περιοχή μας περιμένουμε την κορύφωση του τουρισμού που λέτε. Γιατί μέχρι τώρα η περιοχή μας δεν είχε τον αναμενόμενο κόσμο. Ξέρετε, ο δρόμος, το μεγάλο αγκάθι αυτό που δεν κατάφερε κανείς να φτιάξει μέχρι τη Σιτία και το ανενεργό για δεύτερη χρονιά και τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, αεροδρόμιο της Σιτίας σε πτήσεις εξωτερικού, είχαν φέρει μέχρι τώρα μια κατάσταση... Δεν είχαμε κόσμο. Πολύ καλά κάνετε, Πρόεδρε, και το αναφέρετε και στο δικοδίκτυο και στο αεροδρόμιο, καθώς μιλάμε για έργα αναβάθμισης των υποδομών, αλλά ίσως αυτό το κομμάτι εκεί της Κρήτης ανατολικά-ανατολικά κάπως να το έχουμε ξεχάσει. Πολλοί λένε ότι είναι ξεχωριστό επειδή είναι ξεχασμένο και δεν είναι αναπτυγμένο. Εμείς ζητάμε την ανάπτυξη, προσπαθούμε με διάφορα έργα, παρόλο την πανδημία, παρόλο τον πόλεμο, παρόλες τις δύσκολες εργολαβικές περιόδους, να αναπλάσουμε αυτή τη στιγμή το παραλιακό του Κουρεμένου. Κάνουμε τα πανηγύρια μας. Έχουμε το επόμενο διάστημα, 28 Ιουλίου, τη γιορτή της Μυζιθρόφτας, έτσι λέγεται, παλιές γυναίκες του χωριού με τον πολιτιστικό σύλλογο τηγανίζουν Μυζιθρόφτες σε ένα υπέροχο μέρος, το λαογραφικό μουσείο του χωριού μας, για όλο τον κόσμο. Δωρεάν. Είναι μία σειρά βέβαια ξεχωριστών δράσεων που επιβεβαιώνουν και τη ζωντάνια και τη θέλησή σας να μάθετε τους νεότερους τι εστί Παλέκαστρο, τι εστί Σιτία. Και βέβαια κατ' επέκταση όλα αυτά τα βιώνουν και οι ξένοι, οι τουρίστες που έρχονται. Πολλοί είναι που έρχονται πολλά χρόνια και γι' αυτό. Γι' αυτά τα ήθη και έθιμα, με το πανηγύρι που ακολουθεί 15 Αυγούστου, με τη Διεθνή Μέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου, που έχει καθιερωθεί 20 χρόνια τώρα, 25 χρόνια τώρα στο Παλέκαστρο. Ναι. Πολλοί κόσμος έρχεται και αγαπάει αυτό το μέρος και έρχεται γι' αυτό. Βλέπετε η παραλία με τα σέρφινγκ. Ακριβώς, βλέπουμε κάτι πίσω. Ακριβώς, πόλος έλξης είναι αυτός ο περίφημος θεματικός τουρισμός. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος, και στην Άξο πρέπει να είναι το ίδιο σκηνικό, εκεί με το συγκεκριμένο θεματικό τουρισμό με το σέρφινγκ. Ιδανική περιοχή, Πρόεδρε, και πολύ καλά κάνετε και έχετε εστιάσει εκεί. Ναι, είναι ένας ασφαλές κόλπος που παρόλα τα 6 μποφόρ τα σημερινά που είχε, τώρα έχει πέσει βέβαια λίγο, στην άλλη μεριά της παραλίας, την πάνω μεριά, κολυμπάνε οι άνθρωποι, δεν βγάζει κύμα όπως βλέπετε. Οι σερφίστες κάνουν το χόμπι τους και ευχαριστημένοι. Κύριε Χατζηδάκη, ότι έχει πολύ αέρα στην περιοχή, οπότε γι' αυτό, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έχει αέρα και μπορούν και κάνουν kitesurf, είναι ιδανικό όμως και για κάποιον που θέλει να έρθει να κάνει το μπάνιο του να απολαύσει την περιοχή. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή για το kitesurfing. Εχθές είχαμε ένα ατύχημα από κάποιον από την περιοχή του Ηρακλείου. Kitesurfing, όπως βλέπετε τώρα, κάποιον και κάνει εκεί απέναντι. Δεν είναι για πάνω από 5 και 6 μποφόρ με ρηπές 7 εδώ πέρα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό κάποιος εχθές είχε ένα ατύχημα και ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό. Τα στενοφόρο ήρθε εν ρηπή οφθαλμού και δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Χρειάζεται προσοχή. Ναι. Εστιάζουμε λίγο στους τουρίστες γενικά. Αναφορικά με τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς από ό,τι γνωρίζω και το 19, τελευταία καλή χρονιά για τον τουρισμό μας, προπανδημίας βέβαια. Οι Έλληνες είχαν επιλέξει πολύ, κατά πολύ τη Σιτία σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης. Φέτος τι ισχύει? Πόση βενζίνα θέλετε να έρθετε εδώ? Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνω ότι... Να ξεκινήσουμε από εκεί. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση, Πρόεδρε. Δεν νομίζω να υπάρχει συνέχεια μετά από αυτό. Εντάξει.
Βέβαια. Επίσης, έχουμε τώρα, ξεκίνησε σήμερα μια μεγάλη ανασκαφική εργασίες στην αρχαία Ήτανο, στην Ερμούπολη, αν την ξέρετε, την ξέρετε όλοι. Βέβαια. Από τη Βελγική Σχολή, σε ένα ελληνιστικό νεκροταφείο. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει στη Χιώνα, στο Ρούσο Λάκκο, τη Μινωική Πόλη, η εφορία των Λασιθίου, σε συνεργασία με την εφορία Εναλίων και τη Βρετανική Σχολή, ένα φοβερό τρίο, θα κάνουν μια φοβερή ανασκαφή, που έχουν εντοπίσει αρκετά σημαντικά πράγματα, τα οποία αναβαθμίζουν την περιοχή όταν βγαίνουν στο φως. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρονται για αυτά. Λοιπόν, εγώ κρατώ την αισιοδοξία σας, εγώ κρατώ την αλλαγή του κλίματος σε σχέση με την διετία που προηγήθηκε και πολιτιστικές εκδηλώσεις πρώτων πυλών που δηλώνουν την επαναφορά σε μια κανονικότητα και μια πραγματικότητα με προσοχή, βέβαια, καθώς έχουμε και πανδημία, έχουμε και κορονοϊό. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το παλιό. Παρόλη την τρομοκρατία που ακούμε από τις τηλεοράσεις εν ώψη του χειμώνα με τον κορονοϊό, έτσι. Εντάξει, τώρα χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή. Προσοχή. Είτε είμαστε το χειμώνα, είτε είμαστε το καλοκαίρι. Προσοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να συνεχίσετε να είστε το ίδιο δραστήριος και θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.